Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε εδώ στις πολιτικές εκπομπές και στις συζητήσεις που προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε μεμονωμένα με ανθρώπους, με πολιτικούς, με υποψηφίους, με αρχηγούς κομμάτων, είτε και στα στρογγυλά τραπέζια που έχουμε κάνει κατά καιρούς εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, με έναν βασικό στόχο, που δεν είναι άλλος από το να καταλάβουμε, να αποφασίσουμε οι πολίτες πώς πρέπει να ψηφίσουμε την Κυριακή των εκλογών. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων και ποιες είναι και οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Γιατί συζητάμε πάρα πολλές φορές για τα κόμματα και για τις πολιτικές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι και τα πρόσωπα κάνουν πολλές φορές τις διαφορές, ακόμη και αν είναι μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο ή αν είναι σε συγγενικούς πολιτικούς χώρους. Βέβαια, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε απόψε, αν υπάρχουν συγγενικοί πολιτικοί χώροι και αν υπάρχουν και περιθώρια συνεργασιών με συγκεκριμένα κόμματα ή με συγκεκριμένες ομάδες κομμάτων. Έχω ζητήσει απόψε το βράδυ, λίγες μέρες πριν από την κάλπη της Κυριακής, να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Πάρη Παπαδάκη, τον υποψήφιο βουλευτή με την Ελληνική Λύση στον Εύρο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Ξέρετε, θέλω πάρα πολύ να καταλάβω όλη αυτή την περίοδο και τις διαφορές των προσώπων. Και τις διαφορές δηλαδή των υποψηφίων, ακόμη και αν είναι στο ίδιο κόμμα. Και αυτό το λέω γιατί τελικά καταλαβαίνουμε ότι και οι πολιτικές των κομμάτων μπορεί να υπάρχουν προγράμματα αναρτημένα, να τα έχουμε συζητήσει, αλλά όλα αυτά τροποποιούνται ή τουλάχιστον υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κάθε φορά στην κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος. Άρα λοιπόν θέλω να καταλάβω λίγο τη σκέψη σας και να καταλάβουν και οι τηλεθέατες, αν έχουν επιλέξει Ελληνική Λύση, θα πρέπει να επιλέξουν εσάς ή κάποιον άλλον υποψήφιο. Θέλω αρχικά να πούμε 2-3 πράγματα, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και μετά να δούμε και τις θέσεις του κόμματος αλλά και τις δικές σας προσωπικά. Δικηγόρος στο επάγγελμα, με καταγωγή. Η μητέρα μου από το Φυλαχτό, ο πατέρας μου από τη μεριά του παππού, του πατέρα του, από την Πηλαία Φερών και από την γιαγιά από τη Σικοράχη. Πώς ήταν η ζωή σας μέχρι τη στιγμή που αποφασίσατε να πάτε στη νομική? Κοιτάξτε να δείτε. Είχα την ατυχία να χάσω την μητέρα μου όταν ήμουν 16 χρονών. Η μητέρα μου τότε ήταν 37. Είχα την ατυχία να ζήσω ως παιδί διαζευμένων γονιών. Μεγάλωσα από τα 8 μου χρόνια με τον παππού και την γιαγιά μέχρι τα 30 μου, όταν τελείωσα τις σπουδές και έφυγα από την οικία του παππού και της γιαγιάς και έκανα τη δικιά μου οικογένεια. Ένα ψιλικατζίδικο. Δεν είμαι από οικογένεια ούτε πλούσια, αλλά ούτε και με κανένα πολιτικό δαχτυλίδι, καμία σχέση με την πολιτική. Ένα ψιλικατζίδικο στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 88, όπου εκεί διάβαζα, εκεί πέρασα όλη μου την ηλικία, δηλαδή από 18 μέχρι τα 28 με 29. Πέρασα ωραίες και άσχημες στιγμές. Δεν είχα μια φυσιολογική, να το πω με την έννοια οικογένεια, να κάνουμε Χριστούγεννα φυσιολογικά, να κάνουμε Πάσχα φυσιολογικά. Δεν είχα συμβουλές όπως θα ήθελα να έχω, διότι ο παππούς και η γιαγιά, οι γραμματικές τους γνώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πάρα πολύ μικρές και πενιχρές. Αλλά σίγουρα είχα στήρευτη αγάπη, είχα ασφάλεια, είχα ένα ζεστό πιάτο φαγητό και όλα αυτά μου μάθανε κάποια πράγματα, να μπορώ να βασίζομαι μόνος μου στα πόδια. Ξεκίνησα από το μηδέν, από το μείον θα έλεγα, και έφτασα στο 1. Δεν θα πω ότι έφτασα στο 10, γιατί όποιος πει ότι έφτασε στο 10, τότε δεν πρόκειται να έχει ανέλυξη παραπάνω. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε και προοδεύουμε. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πιστεύετε, αν σας τα είχε φέρει διαφορετικά ή. 100%. Δεν θα είχα αυτή την προσωπικότητα που έχω τώρα. Αν δηλαδή ο πατέρας μου είχε αφήσει ένα δαχτυλίδι, ή αν ο πατέρας μου είχε πολλά εκατομμύρια και δεν μπορούσα να δουλέψω, να δω πώς είναι να βγαίνει το 1 ευρώ, πώς είναι να κοπιάζεις για να σπουδάσεις, για να μπορέσεις να πας μπροστά, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία και να μπορέσεις να δουλέψεις και σιγά σιγά, βήμα βήμα, φυσιολογικά να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο, αντιλαμβάνεσαι, θα ήμουν πολύ διαφορετικός. Θα ήμουν πιο μαλθακός, να το πω έτσι. Δεν θα μπορούσα να έχω την ικανότητα αυξημένη της ενσυναίσθησης όταν ο άλλος μου λέει ότι δεν έχω να φάω, όταν ο άλλος μου λέει δεν έχω να πάρω ένα ρούχο, όταν μου λέει ο άλλος δεν μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ, όταν ο άλλος μου λέει όταν πρέπει να πάρω δανεικά. Γιατί εγώ, να φανταστείτε, το γραφείο μου το πήραμε δάνειο. 12.000 ευρώ, θυμάμαι ακριβώς και το ποσό, το 2009, που μπόρεσα και το αποπλήρωσα. Το πρώτο μου όχημα ήταν ένα μηχανάκι. Ήμουν δικηγόρος και πήρα ένα μηχανάκι, το οποίο το αγόρασα από το Alex Pack,
Το θυμάμαι και αυτό το είχε προσφορά 600 ευρώ και χτυπιόμασταν να πάμε πρώτη-πρώτη για να το πάρουμε. Με αυτό το μηχανάκι λοιπόν έκανα 5 χρόνια δικηγορίας εγώ. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλα αυτά, γιατί μπόρεσα μετά το μηχανάκι να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω ένα μηχανάκι ακόμα καλύτερο και να εξελιχθώ. Άρα αντιλαμβάνομαι και μπορώ να καταλάβω πώς είναι να μπαίνεις σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, που όλοι αυτοί που ζουν σε γυάλινους πύργους δεν έχουν μπει ποτέ ούτε στο ΚΤΕΛ, δεν έχουν μπει ούτε στο ΝΟΣΕΑ, δεν έχουν μπει πουθενά, ούτε τα παιδιά τους. Μπορώ να αντιληφθώ πώς βγαίνει το μεροκάματο, μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι να ζεις με 600 ευρώ και 700 ευρώ το μήνα και να έχεις και δανεικά. Πείτε μου κάτι, γιατί επιλέξατε την νομική, γιατί δικηγόρος? Δεν υπήρχαν πιο εύκολα επαγγέλματα, ίσως με λιγότερο διάβασμα και λιγότερη ταλαιπωρία? Ήμουν καλό στο λόγο. Ήμουν καλό στο λόγο. Να σας πω την αλήθεια, δύο δεξιά χέρια έχω. Δεν είμαι πολύ της χειρονακτικής εργασίας. Να ακολουθήσω δηλαδή ένα πολυτεχνείο ή οτιδήποτε άλλο. Η απόφαση ελήφθη, θυμάμαι, σε ένα ταβερνάκι που είχα πάει εγώ με τον πατέρα μου. Και μιλούσαμε και λέγαμε τι θα κάνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου δεν είχε λεφτά για να με σπουδάσει. Είχαμε δώσει αντιπαροχή ένα οικόπεδο και είχε τότε ένα σπίτι ο μπαμπάς μου. Και μου λέει, πάρει, το χαλαλάω, το πουλάω για να πάω να σπουδάσει. Μην κάνεις ό,τι δεν έκανα εγώ, μην κάνεις το ίδιο λάθος, γιατί ακόμα τα χαρτιά του είναι στο Πολυτεχνείο της Ρώμης για να πάω να σπουδάσει και δεν πήγε για κάποιους άλλους λόγους. Και μου λέει, μην κάνεις τα ίδια λάθη, μην γίνεις ψιλικατζής, όχι ότι είναι κακό να είναι ψιλικατζής, αλλά αφού μπορείς και έχεις τα εχέγγυα και μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, δεν σε έχω για κάτι πιο λίγο, προσπάθησε, εγώ είμαι εδώ, θα πουλήσω το σπίτι και θα πάω να σπουδάσεις. Έτσι λοιπόν ελήφθη η απόφαση, πούλησε το σπίτι και πήγα, σπούδασα, βέβαια μέχρι να περάσουν κάποια χρόνια, γιατί είχαμε και άλλες υποχρεώσεις και κάποια άλλα χρέη, τελειώσαν και τα χρήματα από το σπίτι που είχαμε πουλήσει. Και αναγκαστικά έπρεπε να δουλέψει και ο πατέρας μου πέρα του ψιλικατζίδικου και στην ηχθιαγορά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαινε ψάρια μέχρι την επανομή στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να με σπουδάσει. Νομική δηλαδή ήταν μονόδρομος ως προς το. Είχα καλό λόγο, υποτίθεται, και αυτό έβλεπε ο πατέρας μου. Αυτό και εγώ εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να το αντιληφθώ εκείνο το χρονικό διάστημα. Αλλά σιγά σιγά. Ήταν πίεση για ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών να ξέρει ότι, ότι πουλήθηκε ένα σπίτι για να σπουδάσει, ναι, και ότι πρέπει αυτά τα λεφτά να μην πάνε χαμένα, γιατί δεν είναι χρωστάω 10 μαθήματα και περιμένω να πάρω πτυχίο. Αν τα λεφτά τελειώνουν, δεν υπάρχει τρόπος να μείνω στην πόλη. Ήταν αυτό ακριβώς που λέτε, κύριε Σταυρίδη. Τότε θυμάμαι υπήρχε μια πίεση ψυχολογική. Ένας αγώνας ότι έπρεπε να τελειώσω, ότι δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Και όταν έβλεπα και τον πατέρα μου να νυχθημερώνει να είναι στο τιμόνι για να πηγαίνει ψάρια μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να έρχεται για να παίρνει ένα μεροκάματο, και αυτό το μεροκάματο μου το έστελνε, και όταν η γιαγιά μου μαγείρευε και μου έστελνε δέματα για να τρώω ή για να μου καθαρίζει, να μου πλένει τα ρούχα, και έβλεπα ότι όλη η οικογένεια έκανε τέτοια επίπονη προσπάθεια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούσα εγώ να γυρίσω την πλάτη ή να μην τελειώσω την νομική. Ψυχολογικά ένιωθα την υποχρέωση ότι έπρεπε να τελειώσω, και από εκεί και πέρα μόνος μου ό,τι μπορέσω και κάνω. Ξεκίνησα μετά την άσκηση ως δικηγόρος, αμέσως άνοιξα γραφείο δικό μου, χωρίς να μείνω σε κάποιον άλλον συνάδελφο εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Με δανεικά, όπως το λέω, 12.000 από τη Συνεταιριστική Τράπεζα το είχα πάρει κιόλας. Και σιγά σιγά άρχισα να παίρνω τον εκτυπωτή μου. Το πρώτο μου δικαστήριο, δηλαδή, ακόμα εκτυπωτή δεν είχα. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη της Αλεξανδρούπολης με βοήθησε, γιατί ήμουν παιδί, να το πω έτσι, της πιάτσας. Ήμουν παιδί που γυρνούσε. Δεν ήμουν παιδί ούτε του βιολιού, ούτε του πιάνου, ούτε των γαλλικών. Ήμουνα στη γύρα. Ο κόσμος, αυτό σημαίνει ότι είχα πολλούς γνωστούς, πολλές γνωριμίες. Με εκτιμούσαν πάρα πολύ, εκτιμούσα και εγώ πάρα πολλούς ανθρώπους. Και βοηθήθηκα από αυτή την ιστορία, ενώ ότι ήμουνα γνωστός μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Και με πέραν τηλέφωνο για να κάνουμε δικαστήρια, ενώ εγώ ακόμα δεν είχα πάρει χαλάκι έξω από το γραφείο και δεν είχα εκτυπωτή για να εκτυπώσω. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, εκτυπωτή δεν έχω ακόμα, περιμένετε να ανοίξω καλά το γραφείο, να είναι οργανωμένο για να μπορέσω να σας εκπροσωπήσω. Και θυμάμαι ότι από τον πρώτο μήνα είχα έσοδα. Όσα έσοδα είχα, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν βαρούσα μύγες από τον πρώτο μήνα, είχα έσοδα και βιοποριζόμουν από τον πρώτο μήνα. Και η πορεία άνοιξε το γραφείο, άρχισαν οι πρώτες υποθέσεις. Στη συνέχεια η ζωή σας, πώς εξελίχθηκε? Μου έφερε τη σύζυγο μετά, η οποία έρχεται εδώ να σπουδάσει από τη Θεσσαλονίκη, νηπιαγωγός. Γνωριστήκαμε μέσω ενός συγγενικού προσώπου δικού μου που έμενε τότε, ήταν από Θεσσαλονίκη και ήρθε να σπουδάσει και είχε φίλη τη σύζυγό μου. Γνωριστήκαμε, ήμασταν κάποια χρόνια μαζί.
Φτάσαμε στο σημείο να αρβωνιαστούμε, να παντρευτούμε. Νοικιάσαμε σπίτι εδώ κοντά στον Άγιο Νεκτάριο, το πρώτο μας σπίτι που νοικιάσαμε. Και από εκεί και πέρα μετά η ζωή ήρθε φυσιολογικά, με την έννοια ήρθαν τα δύο παιδάκια μου, η Ολυμπία και ο Χρήστος, δίδυμα 7,5 χρονών σήμερα. Πήγαμε σε ένα άλλο μεγαλύτερο σπίτι, γιατί δεν χωρούσαμε και αυτό με νίκιο. Μέχρι που φτιάξαμε τελικά και το δικό μας το σπίτι. Και όλα εξελίχθηκαν ομαλά, ενώ δεν είχα μάθει στην ομαλότητα, κύριε Σταυρίδη, να σας πω την αλήθεια, διότι είχα μεγαλώσει με ένα άγχος συνεχόμενο. Δεν είχαμε λεφτά για τα βασικά, δηλαδή, πολλές φορές μέσα στο σπίτι, είναι τα δανεικά που έπρεπε να γυρίσουμε. Και όλο κάτι μέτρωγε, δηλαδή σκεφτόμουν περίεργα πράγματα, όλο άσχημα πράγματα. Δεν είχα μάθει στο φυσιολογικό και στο όμορφο. Το οποίο δεν ήταν το πολύ χαρούμενο, δεν το είχα πιάσει τον τζόκερ και τίποτα. Πώς ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα με την οικογένειά σας? Να σας πω το εξής, ότι αν κάποιο από τα ερωτήματα, επειδή είναι λίγο προσωπικά, αλλά ο στόχος είναι να καταλάβουν τι θέλετε. Μπορείτε να μην μου το απαντήσετε, δεν έχω ερωτήμα. Πώς ήταν λοιπόν τα πρώτα Χριστούγεννα, καταρχήν με τη σύζυγό σας, και πώς ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα όταν είχατε στο σπίτι δύο παιδιά? Καμία σχέση. Από τη στιγμή που ήρθαν τα παιδιά στη ζωή μας, αλλάζει, το ξέρετε κι εσείς ως πατέρας, ότι αλλάζει η ζωή σου όλη. Πλέον πάβεις να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου, πάβεις να σκέφτεσαι για οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για τα παιδιά σου. Και αν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, έχει να κάνει με το ότι μην πάθεις τίποτα εσύ και αφήσεις ορφανά τα παιδιά σου ή δεν μπορείς εσύ να βιοποριστείς για να μπορέσεις να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Το εγώ πάει σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό λέω ότι όποιος έχει παιδιά, πραγματικά αυτός μπορεί να αντιληφθεί τι θα πει πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη υπάρχει όταν θα είσαι πατέρας ή αν θα είσαι σκύλος. Εκεί πραγματικά, αν ιδιωτελώς αντιλαμβάνεσαι πώς είναι η αγάπη. Διότι έχουμε μάθει πολλές φορές ότι πρέπει να αγαπάμε για να μας αγαπήσουν, ότι πρέπει να δώσουμε για να μας δώσουν. Εδώ αυτή η αγάπη είναι ανιδιωτελή. Είναι μόνο προσφορά και τίποτα άλλο και λυγίζεις οποιοδήποτε και να είσαι. Είτε είσαι ο πρόεδρος της Αμερικής, είτε είσαι ο καλύτερος ποινικολόγος δικηγόρος σε όλο τον κόσμο, είτε βάζεις το καλύτερο κουστούμι, είτε βάζεις την καλύτερη γραβάτα, είτε βάζεις το πιο ακριβό ρολόι. Όση έπαρση και να έχεις μέσα σου, όλοι λυγίζουμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Μόνο και λυγίζουμε. Αισθάνεστε ότι τώρα έχει έρθει μια ομαλότητα στη ζωή σας και περιμένετε με αγωνία την επόμενη μέρα? Και αυτή η επόμενη μέρα τι έχει? Έχει μόνο πολιτική ή έχει και άλλα πράγματα μέσα? Μην έχει θέματα πολιτικά όμως. Όχι, έχει έρθει, έχει επέλθει η ομαλότητα. Γι' αυτό και κάνω αυτό το βήμα τώρα. Διότι αν δεν είχε έρθει η ομαλότητα στο βιοπορισμό μου, στην δουλειά μου, στην οικογένειά μου. Γιατί το έχω ξαναπεί αυτό και σε ομιλία που έχω κάνει, ότι αν δεν έχω λύσει εγώ πρώτα τα προβλήματά μου, δεν μπορώ να εκτεθώ και να πω θα λύσω τα δικά σας προβλήματα, θα ήταν κοροϊδία. Θεωρώ ότι ο πολιτικός μπαίνει στην μάχη της πολιτικής εφόσον λύσει τα δικά του οποιαδήποτε υπαρξιακά, οικονομικά, ψυχολογικά προβλήματα, οτιδήποτε είναι. Ναι. Πρέπει αυτά να τα λύσεις πρώτα εσύ. Αν δεν μπορείς να χειριστείς τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, πώς εσύ λες ότι θα λύσεις τα προβλήματα του ευρώ ή θα λύσεις το πρόβλημα ή θα διεκδικήσεις για τον ευρύτη? Αν δεν γίνει αυτό, τότε υπάρχει υστερόβουλη σκέψη και το κάνεις για κάτι άλλο. Το κάνεις για λόγους οικονομικούς, το κάνεις για λόγους εξουσίας, το κάνεις γιατί σκέφτεσαι κάτι άλλο στο μέλλον. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η σκέψη μου, αυτή είναι η πολιτική, η προσωπική που έχω εγώ, ότι εφόσον μπόρεσα και επήλθε πλέον μια ομαλότητα σε όλα αυτά τα οποία είχα πρόβλημα και σιγά σιγά άρχισαν να επιλύονται, σηκώθηκα από την καρέκλα μου για να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω τον τόπο. Πείτε μου κάτι, πριν προκύψει η πολιτική με την μορφή που τη βλέπουμε σήμερα της υποψηφιότητας, ασχοληθήκατε με τα κοινά. Καταρχήν σας είδαμε πρώτη φορά με το Σύλλογο Ενίσιο Δέλτα, δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι πριν, εγώ τουλάχιστον τότε σας είδα πρώτη φορά. Και στη συνέχεια είδαμε και την κινητοποίηση που υπήρξε στην υβριδική απειλή που δέχθηκε η χώρα με τους μετανάστες. Η ενασχόληση λοιπόν με τον Σύλλογο Ενίσιο Δέλτα πώς προέκυψε? Η ενασχόληση με τον Σύλλογο Ενίσιο Δέλτα προέκυψε πριν 3-4 χρόνια, όταν θέλανε οι άνθρωποι του Συλλόγου Ενίσιο Δέλτα έναν άνθρωπο υποτίθεται να έχει κάποιες τυπικές ουσιαστικές γνώσεις, τυπικές μάλλον γνώσεις, για να μπορέσει να εκπροσωπήσει το Σύλλογο στις δύσκολες μέρες που ερχόταν. Δηλαδή στην ονομοποίηση των καλυβών, στα πρόστιμα τα οποία άρχισαν να πέφτουν βροχή στους καλυβιέρηδες, στα ποινικά δικαστήρια για παράνομη κατάληψη δημόσιας έκτασης. Έπρεπε να συμβουλευτούν κάποιον νομικά, αλλά και κάποιος ο οποίος θα τους βοηθήσει επί της ουσίας σε όλο αυτό το πρόβλημα που είχαν. Με είχε πλησιάσει τότε ο κύριος Μουσουνάκης, που είναι ο ταμείας τώρα, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Πασχαλάκης Χρήστος, που κάνει τώρα τις βαρκάδες
στο ΔΕΛΤΑ, ο κύριος Καμιλάρης που είναι ο αντιπρόεδρος, γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και βάλανε εμένα μπροστά και μου είχαν δώσει, μου είχαν πει ψέματα το ότι η αλήθεια είναι, ότι θα μπεις μπροστά εσύ και όλα εμείς θα τα τρέχουμε και εσύ απλά θα βγαίνεις και θα μιλάς. Η αλήθεια είναι ότι τους πίστεψα, αλλά έγιναν τα αντίθετα, με την έννοια, με την καλή την έννοια, δηλαδή ότι αγάπησα αυτό το οποίο κάνω. Δεν θα μπορούσα να μείνω μόνο στο να βγαίνω και να κάνω δηλώσεις ή να μην το τρέξω. Αγάπησα όλους τους ανθρώπους εκεί που είναι μέσα. Αγάπησα περισσότερο την πατρίδα. Ανυψώθηκε πολύ περισσότερο το εθνικό φρόνημα. Διότι άλλο να λες ότι είμαι πατριώτης στο Facebook ή σε οποιοδήποτε μέσο δικτύωσης, και άλλο να το ζεις το τι είναι πατρίδα. Να ζεις την αφισβήτηση από τον Τούρκο, να ζεις την διεκδίκηση, και όπως έγινε το Μάρτιο του 2020 που ζήσαμε έναν Ιωνί πόλεμο, για μένα είναι κάτι, μου έδωσε μαθήματα ζωής το Σύλλογος Ενίσχυσης ΔΕΛΤΑ. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν χρειάστηκε να πάτε στα δικαστήρια για το Σύλλογο, για τους ανθρώπους αυτούς κτλ., το κάνετε σαν δικηγόρος ή σαν πρόεδρος? Το έκανα τότε, ήμουνα ταυτόχρονα και πρόεδρος και δικηγόρος. Επιτρεπόταν από τον νόμο, θέλω να πω. Ναι, επιτρεπόταν από τον νόμο και όπως πήγα και κατηγορούμενος. Τότε για τα επεισόδια του Μαρτίου του 2020 δεχτήκαμε μηνύσεις από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις των Αθηνών και του εξωτερικού και κάτσαμε στο σκαμνί. Και εγώ και ο κύριος Πασχαλάς, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, ως υποτίθεται παραστρατιωτική οργάνωση, ως κακοποιητές των λαθρομεταναστών κτλ. Θα πάω σε αυτό. Πώς ήταν, πώς πήγε η ιστορία με τις καλύβες και τι μάθατε εκεί, όχι σαν πρόεδρος ή σαν σύλλογος, τι σας δίδαξε και σαν άνθρωπο όλη αυτή η περιπέτεια? Εκεί είναι η παθογένεια όλου του συστήματος. Από τη μία, τους καλυβιέρδες, τους βράβευε στη αστυνομία, ο στρατός, η συνοριοφυλακή, το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι πάντες. Και την επόμενη μέρα, αυτούς τους οποίους βραβεύανε, τους είχαν κατηγορουμένους στο ποινικό δικαστήριο για παράνομη κατάληψη δημόσιας έκτασης. Και έπρεπε να πάνε στο δικαστήριο, γιατί και οι δικαστές είχαν μια. Παρόλο που εφαρμόζαν τον νόμο. Είχαν έτσι μια θέληση από μέσα τους να αληφθεί το πρόβλημα και να αθώνουν. Και άρα πηγαίναν οι περισσότεροι άνθρωποι και λέγανε ότι την εγκαταλείψαμε την καλύβα, ότι πλέον δεν πάμε στην καλύβα. Δηλαδή, κάναμε μια δήλωση υποταγής, να το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί αυτό έπρεπε να ακουστεί στο δικαστήριο για να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι. Αυτό για μένα ήταν προσβολή. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Από τη μία, μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της αθώωσης, αλλά εγώ θα το ήθελα το επιθυμητό αποτέλεσμα της αθώωσης να ερχόταν μέσα από ουσιαστική λύση του προβλήματος και όχι με το να κάνεις μια δήλωση υποταγής, δηλαδή στην ουσία να πεις ψέματα στο δικαστήριο για να σε αθώωσει. Για μένα αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μια ήττα από τη μία ηθική ψυχολογική. Από την άλλη, και οι δικαστές φαινόταν ότι είχαν όλη τη διάθεση να αθωώσουν και απλά ήθελαν να ακούσουν αυτό και ας ήξεραν από μέσα τους μπορεί να, ότι δεν είναι και αλήθεια. Πιστεύετε ότι χρησιμοποίησε το θέμα των καλυβών η πολιτεία, οι υπουργοί που πέρασαν για δικό τους όφελος για να κερδίσουν κάτι? Δεν θα ξεχάσω τον κύριο Καμένο, ο οποίος πήγαινε, εγώ ήμουν στο άλλο κανάλι και εκεί έβγαινε και μου έλεγε ότι είναι φυλάκια του ελληνικού στρατού και ότι δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Και ότι θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα και τώρα πάω στην Αθήνα να το λύσω. Όποιος πέρασε μέσα από τις καλύβες του ΔΕΛΤΑ του Εύρου, κύριε Σταυρίδη, είπε ψέματα. Όποιος πέρασε μέσα από τις καλύβες και είπε ότι θα λυθεί το θέμα, είπε ψέματα. Δεν τόλισε κανένας. Ο Καμένος ερχόταν στις καλύβες μέσα, πίναν τσίπουρα, πίναν τα κρασιά τους. Έμενε νύχτα, τραγουδούσε το Μακεδονία Ξακουστή. Και την επόμενη μέρα με αυτούς που έπινε και τραγουδούσε το Μακεδονία, Ξακουστή και οποιοδήποτε άλλο τραγούδι, την επόμενη μέρα πήγαινε καθέμενο στο ποινικό δικαστήριο και του λέγαμε, κύριε Υπουργέ, εμείς τώρα καλά τα λέμε και καλά τα πίνουμε και καλά περνάμε και ακούμε τα τραγούδια μας και χορεύουμε, αλλά αύριο εμείς θα πάμε στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Και έλεγε, μη φοβάστε, θα πάρω εγώ τα τηλέφωνά μου, θα στείλω χαρτί και θα αθωωθείτε. Ουδέποτε έφτασε κανένα χαρτί, ουδέποτε έφτασε καμία λύση του προβλήματος. Είχε βγάλει μια διαταγή στρατιωτική, η οποία αυτή έλεγε ότι δεν μπορεί να πέσει καλύβα αν δεν δοθεί άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ήταν όμως υπηρεσιακή του στρατού διαταγή, δεν ήταν νόμος του κράτους, δεν είναι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για να μπορέσουν να το πάρουν οι δικαστές και να σε αθώσουν. Ναι. Και άρα επί της ουσίας όλοι αυτοί που μας βαρούσαν την πλάτη. Αφού ήταν εταίρος της κυβέρνησης Τσίπρα, ο κύριος Καμένος, και ασκούσε πίεση στον τότε πρωθυπουργό, θεωρείται ότι δεν έλυσε το πρόβλημα? Για ποιο λόγο δεν λύθηκε τόσα χρόνια μέχρι σήμερα? Όλο το δημόσιο σύστημα θέλουν οι καλύβες εκεί να μείνουν γιατί είναι εθνικά φυλάκια. Είναι ο φυσικός φράχτης. Αν φύγουν αυτές οι καλύβες, πιστέψαμε θα πηγαίνουμε να βλέπουμε το δέλτα του Εύρου μέσω τουρκικού τελωνίου με διαβατήριο. Όλοι από
Γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα, λοιπόν. Διότι κανένας πραγματικά δεν δίνει σημασία στον ευρώ. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική εκπροσώπηση του ευρώ. Δεν υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Δεν υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα διεκδικήσουν, θα ματώσουν για αυτόν τον τόπο για να μπορέσει να λυθεί το θέμα. Μην νομίζετε ότι ο Πελοποννήσιος υπουργός ή ο κριτικός βουλευτής θα ασχοληθεί με τα προβλήματα του ευρώ. Αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί πραγματικά με τα προβλήματα του ευρώ θα έπρεπε να είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος, ο τυπικός βουλευτής, ο οποίος θα πρέπει να σπάσει και αυγά αν χρειαστεί με την κυβέρνηση για ένα τόσο μείζον σοβαρό πρόβλημα εθνικό. Όταν δεν γίνεται αυτό. Επειδή μας παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι από το Τρίγωνο μέχρι τις Σέρες, θέλω να πω ότι εγώ γνωρίζω τις καλύβες, εσείς γνωρίζετε τις καλύβες, οι άνθρωποι του Νοτιού Εύρου, όλοι έχουμε πάει. Πιστεύετε ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρίσκονται εκεί? Αυτό που είπατε ότι. Αν δεν υπάρχουν οι καλύβες, ξέρω εγώ, μπορεί να οι γείτονές μας να τραβηχτούν προς τη δική μας πλευρά. Είναι μια πραγματικότητα ή οι άνθρωποι αυτοί έχουν όντως κάνει καταπάτηση δημοσίου εδάφους? Πρέπει να πω ότι οι καλύβες είναι εκεί. Εγώ είμαι 45 πριν από μένα, έτσι. Εάν δεν πατήσει ελληνικό πόδι και δεν το πατάει, ένα έδαφος, ο Τούρκος θα το πάρει. Το έδειξε ξεκάθαρα το 1996 στα Ίμια, που πλέον. Στα Ίμια δεν μπορεί να ανέβει ούτε ο Τούρκος ούτε Έλληνας, έγινε γκρίζα ζώνη, γκρίζα ρίσκη, ενώ δεν ήταν. Ναι. Και αν δεν ήταν οι καλύμνοι ψαράδες τότε και τώρα, θα ήταν τουρκικό. Άρα έχουμε νοπά παραδείγματα και ο Τούρκος είναι το μόνο βέβαιο ότι όταν βγήκαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες εδώ, το ίδιο του κράτος έβγαλε πρωτόκολλα κατεδάφισης, ναι, ενώ νομοποιεί βίλες στην Εκάλη. Πρόσφατα, πριν κλείσει η Βουλή, βγάλαν νόμο με 500 ευρώ νομιμοποιούν ακίνητα σε δημόσιες εκτάσεις και σε δάση. Στην Εκάλη, στην οπουδήποτε. Ναι. Και δεν μπορούν να νομοποιήσουν τη Λαμαρίνα και πάνελ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο Τούρκος βγήκαν αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, την επόμενη μέρα βγάλαν σε τουρκικές ιστοσελίδες και διαφημίζανε βαρκάδες στο μέρος το δικό μας ως τουρκικό. Καθημερινά οι ψαράδες του Συλλόγου Νήσου Δέλτα και όχι μόνο, δίνουν μάχες με τους Τούρκους για να πούνε ότι αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Στον ποταμό Εύρο δύσκολα πάμε. Στον ποταμό Εύρω, που το μισό κομμάτι είναι δικό του, το μισό δικό μας, δυσκολεύεσαι να πας. Διότι ο Τούρκος από απέναντι πολλές φορές με κάποιο μέσο και με κάποια παραποντιά και με κάποια πονηριά θα σου ζητήσει ένα τσιγάρο, θα σου ζητήσει οτιδήποτε και θα προσπαθήσει επεισόδιο για να σε πάρει, ναι, να σε συλλάβει και να έχουμε ό,τι, έχουμε, ναι, ό,τι γινόταν και με τους και με τους ψαράδες και με τους κτηνοτρόφους άνθρωποι. Άρα οποίοι... λοιπόν, όταν μιλάμε για παράνομη κατάληψη δημόσιας έκτασης, okay. Αν το πάρουμε στενά νομικά, ας έρθει το κράτος λοιπόν και ας κάνει αυτή φυλάκια. Ας έρθει το ίδιο το κράτος, γιατί οι καλλιεργητές δεν ζητάνε παραχώρηση της έκτασης. Ζητάνε ποτέ... χρήση. Φυσικά. Ζητάνε τη χρήση. Οι πιο πολλοί είναι εθνοφύλακες, το 90% είναι εθνοφύλακες, να έχουν απλά ένα τίτλο, ένα χαρτί στα χέρια τους ως παραχώρηση δωρεάν χρήσης. Ούτως ώστε οποτεδήποτε τους χρειαστεί ο στρατός να μπορέσει να τα πάρει αυτά, ναι, τα παραπήγματα. Δεν ζητάμε κυριότητα, δεν ζητάμε συμβόλαιο. Και απάντω μεταγράφουμε στο υποθετικό φυλάκι ότι η καλύβα αυτή είναι του Παπαδάκη, η καλύβα αυτή είναι του Σταυρίδη, και να μπορέσει πάντως, να την πουλήσει στα παιδιά. Πρέπει όμως να προβλεφθεί η μεταβίβαση. Θα πρέπει. Στα παιδιά, γιατί αλλιώς θα χαθεί με τη φυσική. Μα ήδη χάνεται. Υπάρχουν όχι πολλές, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μεταβιβάζονται οι καλύβες και πάνε σε χέρια που δεν έπρεπε να πάνε. Ναι. Υπάρχουν ορισμένες τέτοιες καλύβες. Είναι λίγες, γιατί και εμείς είμαστε εκεί μέσα και προσπαθούμε να μειώσουμε αυτά τα περιστατικά. Αλλά σε μία-δύο περιπτώσεις πήγε να γίνει. Η λύση είναι πολιτική, λοιπόν. Να υπάρξει πολιτική απόφαση για το θέμα. Η λύση είναι πολιτική και όχι μόνο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχει υπομειστεί αυτή την ιστορία μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γίνανε περιβαλλοντολογικές μελέτες για να δούμε αν ο ορνηθοκόκορας ή οτιδήποτε, ναι, ναι, πετάει πάνω από την καλύβα και μπορεί να πετάει. Αλλά εκείνη η περιοχή δεν είναι μόνο υγροτοπικό πάρκο προστατευόμενο από τη Διεθνή Συνθήκη Ραμσάερ. Είναι και ΖΑΠ, είναι ζώνη ασφάλειας προκαλύψεως. Εκεί εμπλέκεται και ο στρατός. Αν δεν εμπλακεί και ο στρατός, γιατί μόνο από εκεί μπορεί να δοθεί η λύση, να υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, δεν θα έχουμε λύση ποτέ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, γιατί θέλω να μου πείτε, θα σας ρωτήσω μετά τις διαφημίσεις, αν έχετε κάνει κουβέντα με τον κύριο Βελόπουλο για το θέμα αυτό και τι σας έχει πει. Αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να πάμε λίγο και στα επεισόδια στις Καστανιές. Εκεί τι συνέβη, εκεί πώς ήταν το τρίμερο της Καθαροδευτέρας, το θυμόμαστε όλοι, όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Και για όσους δεν γνωρίζουν, μπορεί να είχαμε τα ζητήματά μας στι
στις Καστανιές, αλλά είχαμε τα ζητήματα και στο Νότιο Εύρο. Είχαμε, ναι, λίγες μέρες μετά προέκυψαν και προς τα κάτω. Υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά. Εκεί τι έγινε? Ξεκίνησε το επεισόδιο, όπως είπατε πολύ ορθά, από τις Καστανιές. Εμείς στις Καστανιές δεν είχαμε καμία εμπλοκή τότε. Δεν θα ξεχάσω, όταν καθαρά Δευτέρα, μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι γρήγορα μαζευτείτε όσοι μπορείτε και ελάτε μέσα στον Γιαούραντα, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Έρχονται πάνω από 2.000. Σας λέω μόνο το εξής, ότι εκείνο το βράδυ ήταν σαν να είσαι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα και να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Είχε τόσο κόσμο, θέλω να πω, μέσα, από ανθρώπους απλούς, φτωχούς, που αγαπάν τον τόπο. Είτε ήταν Λουτριανοί, είτε ήταν Φεργιώτες, είτε ήταν Αλεξανδροπολίτες, είτε ήταν από όλη την περιοχή. Όλοι ήμασταν έτοιμοι για όλα. Βλέπαμε όντως να έρχονται 2.000 και 3.000, οι οποίοι πολλοί κρατούσαν μαχαίρια. Δεν έβλεπες παιδιά, δεν έβλεπες ανήλικα, σπάνια. Ο στρατός, η αλήθεια είναι ότι είχε αργήσει και η αστυνομία να κινητοποιηθεί τότε, διότι ακόμα και το φυλάκιο δεν ήταν επανδρομένο. Δεν υπήρχε τότε. Τώρα κατεβάσανε και κάνουν υπηρεσίες, η αλήθεια, στο ποτάμι. Και όταν φτάσαμε εμείς εκεί, τα είχαμε χαμένα, δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Χωριστήκαμε σε περιπολίες, χωριστήκαμε σε ομάδες. Υπήρχε, η αλήθεια είναι, αγαστή συνεργασία με όλα τα σώματα ασφαλείας, διότι δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να κάνουμε ό,τι ήθελε ο καθένας, θα είχαμε πρόβλημα. Και όντως την πρώτη μέρα θα μπορούσαμε να είχαμε πρόβλημα και τραυματισμούς και μπορεί και θανάτους, ακόμα και μεταξύ μας. Ο κ. Κουδελούδης τότε ήταν στρατηγός, ο οποίος κάτω από τις δικές του εντολές είχαμε μια τέλεια συνεργασία με όλα τα σώματα ασφαλείας εκεί μέσα. Και τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε με απόλυτη επιτυχία, συγκροτημένα, με σχέδιο και πάντα οργανωμένα. Δεν υπήρχε αναρχία εκεί μέσα, αλλά αυτό που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να το πω, είναι ότι υπήρχε ομόνοια. Δεν υπήρχε εκεί μέσα ούτε κόμματα ή κάποιος να καπηλευτεί. Εκείνη την ώρα υπήρχε πόλεμος. Πιστέψτε με, υπήρχε πόλεμος. Όταν έβλεπε τον Τούρκο κομμάντο απέναντι να σε σκοπεύει για να μπορέσει ο λαθροδιακινητής να περάσει τους Πακιστανούς ή ό,τι ήταν Σύρια για να τους περάσει απέναντι, και αυτοί κρατούσαν στα χέρια τους μαχαίρια ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πόλεμος. Άντε να δούμε πώς αντιδράσεις πάνω σε όλο αυτό. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπατε την πολιτική με αυτά τα δύο περιστατικά, ένα με τις καλύβες και ένα με την υβριδική απειλή? Άλλαξε η ιδιοσυγκρασία μου πάνω σε πολλά ζητήματα με όλα αυτά και ως προς την πατρίδα. Αντιλήφθηκα ότι το κράτος, το επιτελικό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο αγαπάμε εμείς και αντιλαμβανόμαστε ως έθνος και ως πατρίδα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν είναι ο Μητσοτάκης σήμερα στην κυβέρνηση, αν θα είναι ο Τσίπρας ή αν θα είναι οποιοδήποτε άλλος. Όσο και να το πούμε έτσι, στεναχωρηθήκαμε για κάποιες περιπτώσεις από το επιτελικό κράτος, εμείς πάλι τα ίδια θα κάνουμε, αν κληθούμε. Ναι. Και πάλι εκεί θα είμαστε και ας μας ρίξουν τις καλύβες. Πριν προκύψουν τα δύο αυτά περιστατικά, ένα οι καλύβες και ένα η ιστορία με την υβριδική αυτή απειλή, πού τοποθετούσατε τον εαυτό σας πολιτικά? Δεξιά, κοιμόμουν. Κέντρο? Ήμουνα και εγώ στο Λίθαργο. Ήμουνα και εγώ στο Λίθαργο και το λέω δημόσια. Όλα πηγαίναν καλά, η δουλειά μου πήγαινε καλά, η οικογένειά μου πήγαινε καλά. Μια χαρά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και άρα και εγώ σκεφτόμουν ότι εντάξει, δεν ασχολούμουν και πολύ με την έννοια ότι ποιος θα μας σώσει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι και τι θα κάνουμε. Και μέσω γνωριμιών, να έχουμε μια γνωριμία, να μην χαλάσουμε το ένα, να μην χαλάσουμε το άλλο. Δεν ήμουνα δηλαδή πολύ επί της ουσίας. Όταν λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με αυτά τα δύο τα γεγονότα που είπατε, τα επεισόδια που είπατε κι εσείς, αντιλήφθηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο σου το κράτος να σε διώχνει από εκείνο το μέρος το οποίο διεκδικείται. Το ίδιο σου το κράτος να είναι απέναντί σου ως αντίπαλος. Το ίδιο σου το κράτος, το ίδιο το κόμμα μάλλον, ή μάλλον και το κόμμα μου, γιατί τότε στη Νέα Δημοκρατία ήμουνα, να προσπαθεί να σε καπελώσει για να μην μιλήσεις. Και να απλά να κάνει τη δουλειά τους ή απλά να ψαρεύουν ψήφους και τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσεις. Κάποιοι μου χτύπησε το καμπανάκι μέσα μου στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου και μου λένε: Πάρη, Παράσχο, ξύπνα. Δεν πάμε καλά εδώ πέρα. Και το ότι δεν πάμε καλά έχει να κάνει ότι πώς μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Τι μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι και ο λόγος ήταν αυτός. Δηλαδή τα δύο αυτά σημεία σημαδέψανε τη ζωή μου και την πολιτική μου σκέψη. Αλλά την πολιτική μου σκέψη με ποια έννοια? Και το λέω στον κόσμο ότι εγώ πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου,
Δηλαδή, πίτες, επισημότητες, δεξιότητες, οτιδήποτε άλλο έτσι... Κοσμικό. Κοσμικό με την κακή την έννοια, ναι, και να μην έχει ουσία, δεν θα το δουν από μένα. Δηλαδή, αυτά που βλέπω τώρα πάλι και στις υποψηφιότητες και στις εκλογές τώρα που έχουμε, μηνύματα ομαδικά. Στο ταχυδρομείο μας στέλνουν χαρτιά, μας στέλνουν ψηφοδέλτια ομαδικά. Ένα κοροϊδηλίκι πάλι το οποίο ο κόσμος πλέον το έχει κουραστεί, το έχει αντιληφθεί. Από μένα δεν θα δουν τέτοια πράγματα. Από μένα θα δουν ουσία και αγώνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Το πρώτο ερώτημα που θα σας κάνω είναι γιατί δεν, αφού ανήκατε στη Νέα Δημοκρατία, αν προσπαθήσατε να αλλάξετε κάτι στη Νέα Δημοκρατία και να ενταχθείτε πιο έντονα εκεί και πώς επιλέξατε την ελληνική λύση. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε πίσω εδώ στην εκπομπή. Συζητούμε με τον κύριο Πάρη Παράσχο Παπαδάκη, υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση για τον Εύρο. Μου είπατε λοιπόν στην αποστροφή, στο λίγο πριν από το κλείσιμο, ότι ανήκατε στη Νέα Δημοκρατία πριν γίνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αφού αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, γιατί δεν είπατε, θα πάρω ένα τηλέφωνο το Μητσοτάκη, το Μεϊμαράκη, κάποιον τέλος πάντων, το γραμματέα του κόμματος, να του πω ότι εγώ είμαι δικηγόρος, έχω ασχοληθεί με αυτά και θέλω να ασχοληθώ με το. Ή εδώ, τοπικά την Νέα Δημοκρατία, θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Γιατί δεν κάνατε αυτό και είπατε, θα πάω σε ένα άλλο κόμμα, και πώς προέκυψε η ελληνική λύση? Πρώτα απ' όλα, για να είσαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να προέρχεσαι από ένα πολιτικό τζάκι ή πρέπει να είσαι έντονα κομματικοποιημένος. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είχα τη διάθεση και δεν θα μπορούσα να συμπλέψω με ένα κόμμα το οποίο έχει ασελγήσει πάνω στον τόπο μου και εννοώ με το κείτε φυλακίου. Δεν μπορεί επί τόσα χρόνια τον Εύρο να τον έχεις απομονωμένο, να μην κάνεις τίποτα πραγματικά και να έρχεσαι να κάνεις ένα κέντρο δηλαδή για λαθρομετανάστες και τίποτα άλλο, ενώ έχει σοβαρά προβλήματα ο Εύρος. Δεν μπορεί, γιατί κοιτάξτε, εγώ κολοτούμπας δεν είμαι. Δεν θα μπορούσα να έτρεχα με τους ανθρώπους στο κιτ φυλακίου, να έβγαινα κάθε μέρα στα κανάλια, να έγραφα στο Facebook ή όπου έγραφα ή όπου μου δινόταν το βήμα να έκανα επίθεση στην ίδια την κυβέρνηση για αυτό το έκτρωμα που πάνε να κάνουν εκεί πέρα στο κιτ φυλακίου και το τελειώνουν τώρα. Και από την άλλη, να έκανα την κολοτούμπα τη μεγάλη και να πήγαινα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είχε λογική. Μπορεί κάποιοι κομματικοί της Νέας Δημοκρατίας να χαιρόταν γι' αυτό, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους έκανα αγώνες εγώ, και έκανα αγώνες στο δρόμο, και κάναμε αγώνες στην πλατεία, και τρώγαμε και τα χημικά, και τρέγαμε και στα δικαστήρια, και τους κοιτούσα στα μάτια και πιστέψαν σε μένα, θα ήταν προδοσία προς αυτούς. Άρα δεν θα μπορούσα να προδώσω, δεν θα κοιτούσα το συμφέρον το δικό μου, γιατί η πιθανότητα, η αλήθεια είναι να εκλεγώ σαν βουλευτής. Κακά τα ψέματα, θα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να βγάλει και παραπάνω έδρες. Αλλά πραγματικά δεν θα ήμουν ο εαυτός μου και δεν θα μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο αν ένας γυρνούσε και μου έλεγε, φτούσου Παπαδάκη, ό,τι έλεγες ήταν ψέματα και ό,τι αγώνα κάναμε και ήμασταν πλάτη-πλάτη, τον πρόδωσες. Άρα επιλέγω το δύσκολο δρόμο, εννοώ της ελληνικής λύσης με την έννοια ότι δεν είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι ένα επαρχιακό κόμμα, ούτε δεν είναι αθηναϊκό κόμμα, είναι από την Μακεδονία ο πρόεδρος. Είμαι περήφανος που είμαι σε αυτό το κόμμα, είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή την πολιτική παράταξη με αυτόν τον πρόεδρο, ο οποίος σπάει τα αυγά, ο οποίος τον είδατε και πώς ήταν και στο debate και πώς λειτουργήσε και γενικά πώς λειτουργεί στη ζωή του, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος, ο οποίος ξεκίνησε με τον πατέρα του και η μητέρα του, οι οποίοι ήταν μετανάστες στη Γερμανία και ζούσαν και δουλεύανε για ένα μεροκάματο οι άνθρωποι εκεί. Ξεκίνησε από το μηδέν, δεν βρήκε τίποτα έτοιμο και έφτασε εδώ που έφτασε. Αν τα έβαζα κάτω δηλαδή, θα προτιμούσα αγωνιστικά, γιατί έτσι ξεκίνησα κι εγώ, εννοείται την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκω. Αν το βλέπα μόνο συμφεροντολογικά για μένα, για να έχω ένα καλύτερο μέλλον, εννοώ πολιτικά και να μπορώ, έχω περισσότερες πιθανότητες να εκλεγώ, θα προτιμούσα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σας το ξαναλέω, θα ήταν προδοσία στους ανθρώπους που αγωνιστήκαν μαζί. Χάσατε λεφτά από αυτή την απόφαση, δηλαδή θέλω να πω, υπήρξαν πελάτες οι οποίοι έπαψαν να είναι πελάτες ή εγκατέλειψαν το γραφείο σας στην πορεία? Ναι, γιατί είναι τα υπισόπλατες μαχαιριές, γι' αυτό έχω πει ότι αυτές οι εκλογές θα είναι οι πιο βρώμικες από όλες τις. Μου το είχατε πει και στο δελτίο, ναι, θα είναι βρώμικες. Δέχομαι πισόπλατες μαχαιριές. Δεχτήκαν πελάτες μου τηλεφωνήματα από διάφορους από εδώ μέσα από τον νομό να αφήσουν το γραφείο μου, να αφήσουν γενικά
Εμένα όχι το γράφημα, δεν σου ενδιαφέρει το αν εγώ βγάζω χρήματα σαν δικηγόρος ή δεν βγάζω, αλλά να μην είμαι εκεί, δηλαδή μαζί, παραταξιακά και πολιτικά, διότι αύριο μεθαύριο εμείς θα είμαστε κυβέρνηση και εμάς θα αναζητάς. Και αντιλαμβάνεστε ότι από τη μία στεναχωριέμαι γιατί είναι πρωτόγνωρα πράγματα για μένα. Εγώ έχω μάθει μπεσαλίδικα, να σου το πω, κύριε Σταυρίδη. Έχω μάθει να μιλάω στα ίσια και να κρατάω το λόγο μου. Εγώ πεθαίνω για το λόγο μου. Αν σου πω κάτι ότι θα γίνει, θα γίνει και αν δεν μπορέσω να το κάνω, μπορεί να στεναχωρηθώ, πεθάνω κιόλας. Και όταν λοιπόν είμαι έτσι και βλέπω ότι ο άλλος δεν λειτουργεί έτσι και λειτουργεί τελείως διαφορετικά, από τη μία με στεναχωρεί, από την άλλη, όταν κάθομαι και τον αλλιώ και είμαι πιο ψύχρεμος. Με χαροποιεί, γιατί θεωρώ ότι ταράζω τα νερά. Δηλαδή, μου δίνουν σημασία, αντιλαμβάνονται τη δύναμη την οποία μπορεί να έχω μέσα σε εισαγωγικά, που η δύναμη είναι του κόσμου, έτσι, δεν είναι προσωπική δικιά μου δύναμη. Ο κόσμος μου δίνει δύναμη. Κάτι βλέπουν σε μένα και το αντιλαμβάνονται, το αφουγκράζονται και όλοι οι υπόλοιποι και βλέπουν ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στον Εύρο από ό,τι είχαν μάθει το 2019 και όπως είχαν μάθει τόσα χρόνια να κοιμόμαστε. Να μας έχουν βάλει έτσι να είμαστε σε λίθαργο, να μας δώσουν ένα χαπάκι και να είμαστε σε υπνηλία. Πλέον βλέπουν ότι έχω ξυπνήσει εγώ, έχω ξυπνήσει κάποιο κόσμο και όπως και πάνω στο κείτο τα τρέχαμε και διάφοροι προσπαθούσαν να με πλησιάσουν για να σταματήσω τον αγώνα, γιατί εμένα δεν με περιμένανε, κύριε Σταυρίδη. Ξέρανε εκεί στην Ορεστιάδα, ήταν κάποιοι, ήταν συγκεκριμένοι. Όλοι αυτοί οι κάποιοι μπορεί με κάποιο τρόπο το κόμμα ή κάπως να μπορέσουν να τους καπελώσουν, γιατί ήταν γνωστοί. Εγώ εμφανίστηκα από το πουθενά. Ήμουνα καταδρομικά μπήκα μέσα στον αγώνα, γιατί εντάχθηκα στον αγώνα. Δεν τον ξεκίνησα τον αγώνα εγώ, να μην λέμε ψέματα. Εγώ εντάχθηκα, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν εγώ αυτός που ύψωσα παραπάνω φωνή και σήκωσα όλο το βάρος μαζί με κάποιους άλλους συναγωνιστές. Όταν λοιπόν τα υψηλά κλιμάκια, και κλείνω, με βλέπανε, είδαν ότι εκεί είναι, εκεί και εκεί είναι η φωτιά και προσπάθησαν να με πλησιάσουν με διάφορους τρόπους για να σταματήσω τον αγώνα. Φυσικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να προδώσω τους συναγωνιστές μου, τους έκανα πέρα και συνέχισα κανονικά όπως ήξερα. Υπήρχαν και πισόπλατα μαχαιρώματα στην προσπάθεια αυτή, ή ήταν ευθεία προσέγγιση? Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι λέγανε ότι είναι μαζί με τον αγώνα κτλ. Και από την άλλη προσπαθούσαν να βρουν δουλειά στο ΚΙΤ. Ναι. Ήταν άλλοι οι οποίοι σου πέραν τηλέφωνο και σου λέγανε είμαστε μαζί σου και προχώρα. Και από την άλλη, τα λέγανε κάπου αλλού που δεν έπρεπε να τα πούν. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε μεταξύ μας και οργανώναμε, γιατί ήμασταν οργανωμένοι και τα οργανώναμε, τα μαθαίναν κάποιοι άλλοι που δεν έπρεπε να τα μάθουν. Πώς προέκυψε η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος σε αυτή την ιστορία? Όταν είχε και χρονικά πότε? Όταν είχε έρθει στο ΚΙΤ φυλακίου και έκανε επίσκεψη ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μόνο αυτός ο πολιτικός αρχηγός ήρθε στο ΚΙΤ φυλακίου και του ζήτησε τότε ο διευθυντής του ΚΙΤ φυλακίου να μπει μέσα και είπε περήφανα ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι εγώ θα μπω μέσα μόνο όταν είναι να το σταματήσω αυτό το πράγμα για να φύγει από εδώ πέρα. Αλλιώς δεν μπαίνω μέσα να κάνω ξενάγηση. Δεν είναι αξιοθέατο το ΚΙΤ φυλακίου για να μπω μέσα, τι να δω. Όταν λοιπόν ήρθε, τον περίμενα στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν 2021, αν θυμάμαι καλά. Είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου και ήθελα απλά να του πω τι προβλήματα έχουμε κι εμείς εδώ για τις καλύβες, αλλά και για το ΚΙΤ. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχω ανεβάσει. Του μίλησα έξω από τα δόντια, του είπα «Πρόεδρε, μετέφερε την άποψή μας, ξερά, όχι όπως την μάθατε, με γλαφυρές λέξεις και κουβέντες, ξερά, ότι τα προβλήματα είναι αυτά και αυτά και αυτά του τόπου και θέλω αυτό να το μεταλαμπαδεύσει και να το πει στη Βουλή, γιατί ότι εδώ δεν είμαστε Μύκονος, εδώ είμαστε Εύρος. Άσε τώρα ποιους εκπροσωπούμαστε. Αλλά θέλω αυτό να το μεταφέρεις στο λαό». Είχαμε μια πολύ φιλική συζήτηση, πολύ έτσι χαλαρή. Και από εκεί και πέρα ήταν εκεί η αρχή, το φλερτ, να το πω, με την ελληνική λύση. Πάρασε και εγώ να ψάχνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αν εγώ δεν σηκωθώ από τον καναπέ, εσείς δεν σηκωθείτε από τον καναπέ και όλοι απλά λέμε θεωρίες και αμπελιοφιλοσοφίες, το πρόβλημα δεν λύνεται. Και κάναμε μετά μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Η ελληνική λύση είναι προς τα δεξιά, κινείται προς τα δεξιά. Πατριωτικά. Ωραία, πατριωτικά. Υπήρξε όμως στιγμή που νιώσατε ίσως άβολα με κάποια ζητήματα, με κάποια θέματα ή ακουμπάτε σε όλες τις απόψεις που έχει το κόμμα? Συμφωνώ με τον κεντρικό άξονα. Εγώ πολλές φορές, όπως και ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να μην συμφωνήσει με τον ίδιο τον εαυτό για πολλά πράγματα τα οποία γίνονται. Συμφωνώ με τον κεντρικό άξονα της ελληνικής λύσης, συμφωνώ με το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης. Για μένα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το προφίλ του Προέδρου. Το κόμμα,
Χρωστάει, δεν χρωστάει. Δεν θα μπορούσε να ενταχθώ. Δηλαδή, σε ένα κόμμα που χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ και κουνάει το δάχτυλο στον άλλον που χρωστάει 10.000 ευρώ και του παίρνει το σπίτι, την Α κατοικία, ενώ τα κόμματα δεν γίνονται κατασχέσεις, δεν πάει κανένας φυλακή για αυτά τα κόμματα, δεν μιλάνε για τα θαλασσοδάνεια, δεν μιλάνε για τίποτα. Έπαιξε γενικότερα για μένα ρόλο, δηλαδή, ποιος είναι ο αρχηγός. Από πού ξεκίνησε ο αρχηγός. Δούλεψε, τα βρήκε έτοιμα, πήρε κανένα δαχτυλίδι, ο μπαμπάς ήταν εφοπλιστής. Όταν λοιπόν έμαθα την ιστορία αυτού του ανθρώπου, όταν λοιπόν είδα τη γενική εικόνα του κόμματος και φυσικά όταν είδα τον κεντρικό άξονα που μιλάει για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, για αυτά τα οποία πρεσβεύω εγώ και τις παραδοσιακές αρχές και αξίες που θέλω να κρατήσω και να δώσω και στα παιδιά μου και να δώσω και σε όποιον είναι κοντά μου και σε όποιον με ακούει και εκτίθεμαι, για μένα ο δρόμος αυτός ήταν μονόδρομος. Υπάρχουν και κάποια πράγματα όπως γενικά στο γενικότερο σύνολο. Αν κάνετε συμβιβασμούς, αν εκλεγείτε την Κυριακή, βουλευτής, και μπήκε η ελληνική λύση στην Βουλή, εκλεχθείτε βουλευτής και χρειαστεί να κάνετε κάποιους συμβιβασμούς, θα τους κάνετε. Ό,τι είναι κόντρα στο συμφέρον του τόπου, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστώ. Ό,τι είναι κόντρα στο συμφέρον του λαού, των ευρυτών και με τις αρχές και αξίες, στις οποίες εγώ τους υποσχέθηκα ότι θα μπω μέσα, διότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ στα παιδιά μου λεφτά δεν θα αφήσω, εκατομμύρια δεν θα αφήσω. Θα αφήσω μια διαθήκη η οποία θα έχει να κάνει με την ιστεροφημία μου. Εγώ διαθήκη αλητείας, απατεωνιάς, κλεψιάς, μίζας ή κολοτούμπας δεν θα αφήσω στα παιδιά μου. Δεν θα δώσω το δικαίωμα σε κανέναν και όποιος το πει θα το συντρίψω να πει αύριο μεθαύριο ότι κοιτάξτε, περπατάει τώρα ο γιος του Παπαδάκη, ο οποίος Παπαδάκης τότε έλεγε εκείνο και έκανε το άλλο. Είπε αυτό, αλλά δεν το έκανε, έκλεψε κτλ. Και θα συνεργαστεί ο κ. Βερόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία για να έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης και συνεχίζει να υπάρχει το κέτι φυλακίου. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, έχω πει. Ήδη λύθηκε το πρόβλημα με τις καλύβες. Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε. Εγώ έχω πει ότι το έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, ότι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Διότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κόμμα το οποίο μιλάει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου, το οποίο έρχεται. Η συγκυβέρνηση γι' αυτό θα γίνει. Κάθε φορά που είχαμε συγκυβέρνηση, γινόταν μια μεγάλη προδοσία. Όπως έγινε και η συγκυβέρνηση τότε για το Μακεδονικό, όπως θα γίνει και η συγκυβέρνηση τώρα για να πουλήσουν το Αιγαίο. Δεν μπορώ να συμπλέψω και δεν θα μπορούσαμε να συμπλέψουμε με ένα κόμμα το οποίο έχει ευθύνες για τα Τέμπη και χάσαν τη ζωή τους 57 αθώοι άνθρωποι. Θα ήταν για μένα άφεση αμαρτιών, ενώ μιλάω και κάθε φορά που συζητάω στον δρόμο και λέω τι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αν το παιδί σου ήταν μέσα σε αυτό το βαγόνι, θα ψήφιζε ξανά Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέει ο άλλος, όπου είναι εκεί καίει. Άμα δεν είναι σε μένα, δεν καίει, είναι αλλού. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το αντιληφθώ και άρα για μένα, αν. Λέω, αν, που δεν πρόκειται να γίνει, ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα αποχωρήσω. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Εκτός από τις καλύβες και από το ΚΙΤ, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που και είναι και τη χώρα και τον νομό, ανοιχτά ζητήματα. Εγώ το έχω σηκώσει πάρα πολύ στην ατζέντα και το δημογραφικό και η ανεργία και το γεγονός ότι τα παιδιά μας, τα μεγαλύτερα παιδιά τέλος πάντων, σπουδάζουν και φεύγουν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Αυτά τα ζητήματα πόσο ψηλά τα βάζει η ελληνική λύση και ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για αυτά. Αυτά τα θέματα είναι στην ατζέντα μας τα σοβαρότερα και αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε, να ματώσουμε για να τα επιλύσουμε. Εγώ δεν υπόσχομαι στον κόσμο ότι την άλλη μέρα θα βγω και θα λυθούν όλα τα θέματα διαμαγείας, αλλά υπόσχομαι στον κόσμο ότι θα είμαι μαζί τους, θα είμαι στο πεζοδρόμιο όπως ήμουνα και ότι θα ματώσω και θα διεκδικήσω για να μπορέσουμε να κάνουμε 5 πράγματα σε αυτόν τον νομό. Διότι θα ήθελα πάρα πολύ και προκαλώ, πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα τους βουλευτές, να μου πούνε ποιο θέμα λύσανε στον Εύρο 4 χρόνια και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θέμα λύσανε, να πάνε να μου το δείξουνε ότι κοίταξε Παπαδάκη, εμείς λύσαμε αυτό ή κάναμε αυτό το έργο στον Εύρο. Τι κάνανε, ένα έργο. Δεν είναι ανάπτυξη το LNG, δεν είναι ανάπτυξη. Το βράδυ στο Δελτίο είπαμε ότι πόσα εκατομμύρια για το λιμάνι. Δεν είναι ανάπτυξη το ότι γίνεται ο περιφερειακός της Αλεξανδρούπολης, ολοκληρώθηκε ο κάθετος άξονας, προχωρούν αναδεσμοί στο Βόρειο Εύρο. Αυτά δεν είναι αναπτυξιακά θέματα. Δεν φτάνουν αυτά, πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι μόνο ο Νότιος Εύρος, είναι και ο Βόρειος Εύρος που είναι ακόμα πιο παρατημένος. Τρίτον, εμένα μου θυμίζει αυτό με το λιμάνι, γιατί το ακούω και αυτή την ανάπτυξη να έρχεται. Έχουμε βγει στα μπαλκόνια όλοι και περιμένουμε να δούμε την ανάπτυξη από πού έρχεται, δεξιά-αριστερά. Μου θυμίζει όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, παίρναμε παπάκια.
Αλλά πριν πάρουμε το παπάκι, παίρναμε φουλάρια και τα βάζαμε στο τιμόνι για να είναι όμορφο το παπάκι. Πρώτα όμως, επειδή δεν είχαμε χρήματα, αγοράζαμε το φουλάρι και μετά από κάνα 2-3 χρόνια παίρναμε το παπάκι. Έτσι λοιπόν, από τη μία πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία ότι θα πουλήσει το λιμάνι και θα μπουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και θα έχουμε ανάπτυξη. Είχαμε τότε εκείνο το αφήγημα της ανάπτυξης. Τώρα πανηγυρίζει γιατί λέει δεν θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί μόνη της. Εγώ ανάπτυξη δεν βλέπω. Και αν ο Εύρος θεωρούν κάποιοι ότι είναι μέχρι το αεροδρόμιο, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ ακούω, αλλά χρήμα στον κόσμο ζεστό δεν βλέπω να υπάρχει. Αν δεν υπάρχουν ειδικά φορολογικά, δεν υπάρχει ειδικό φορολογικό καθεστώς να έρθουν να επενδύσουν εδώ, γιατί πολύ γαργάρα και πολύ φανφάρα για το φράχτη και για το λιμάνι, αλλά αν δεν υπάρχει ειδικό φορολογικό καθεστώς, να γίνει ένας πόλος έλξης, να έρθουν να επενδύσουν άνθρωποι εδώ πέρα, να δώσουν κίνητρα. Μπορεί να υπάρξει ειδικό φορολογικό καθεστώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί. Το ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί μέχρι 15%. Η Γερμανία έχει 19% φόρο προστιθέμενες αξίες. Συνολικά στη χώρα ή σε εμάς? Συνολικά στη χώρα μπορεί. Όπως και το 30% μπορεί να μειωθεί το ΦΠΑ στα νησιά, όπως είναι Κόο, Λέρο, Σάμο, ναι. Μιτιλίνη κτλ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρεται και η Σαμοθράκη. Το 2021 ψηφίσαν νόμο και η Σαμοθράκη είναι εκτός. Εξαιρείται. Ναι. Δηλαδή, ποια η αγάπη λοιπόν του Μητσοτάκη και ποια η αγάπη των βουλευτών, και ας μου πούνε εμένα ότι δεν είναι μόνο για την καρέκλα. Πού ήταν όλοι οι βουλευτές που έρχονται τώρα κάθε 4 χρόνια, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών και έρχονται και σου φύγουν τα χέρια. Να σου πούν τι και να μου πούν, να μου πούν εμένα ποιο θέμα λύσαν. Θα τους ήθελα εκεί απέναντι και να τους πω, λάτε εδώ, καθίστε κάτω. Πέστε μου, ένα ζήτημα το οποίο επιλύσατε. Όχι καμιά μετάθεση, απόσπαση ή καμιά διαγραφή κλήσης. Επί της ουσίας, δημογραφικό, τι κάνατε. Επί της ουσίας, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία. Επί της ουσίας, ειδικό φορολογικό καθεστώς. Επί της ουσίας, ο περιφερειακός, θα μα κάνουν έναν δρόμο και θα πηγαίνουν. Οκ, εντάξει. Είναι ένα έργο. Αλλά είναι ένα έργο ανάπτυξης που θα φέρει ζωή στον τόπο και δεν θα αφήσει τους νέους εδώ και δεν θα φεύγουν. Το κόστος παραγωγής, της αγροτιάς, της κτηνοτροφίας, ποια τα μέτρα για την αλεία. Έχει πολλά θέματα ο Εύρος, τα οποία όμως η αλήθεια είναι δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ. Και ας μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Άκουγα προχθές τον κύριο Δερμετζόπουλο, ο οποίος νομίζω ήταν εδώ στη δικιά σας την εκπομπή, και μιλούσε λες και ήταν αντιπολίτευση. Ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, όχι όμως τίποτα τι έγινε. Επί της ουσίας κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα να λυθεί, για όλα αυτά τα σοβαρά μείζωνα ζητήματα που μιλάμε τώρα, δεν λύθηκε ποτέ τίποτα. Κοπή πίτας, να είμαστε εκεί να βγαίνουμε φωτογραφία, στις γιορτές, λοιπόν, τα πανηγύρια το καλοκαίρι, και λοιπόν, να πηγαίνουμε στην Αθήνα και να το παίζουμε βουλευτές. Πώς θα αλλάξει αυτό? Αυτό θα αλλάξει μόνο με πραγματική εκπροσώπηση, μαχητικότητα, αγωνιστικότητα και διεκδίκηση. Και δεν λέω εγώ ότι όταν θα βγω θα γίνει Ντουμπάι ο Εύρος, αλλά εγώ θα ματώσω και θα αγωνιστώ. Και εφόσον ματώσεις και αγωνιστείς τις διεκδικήσεις μέσα στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία και οπουδήποτε αλλού πραγματικά, που εκεί δίνονται πραγματικές μάχες και όχι στα κανάλια, στις φωτογραφίες και στις τηλεοράσεις, πιστέψτε με, θα διαφερθούν για τον Εύρο. Και δεν θα διαφερθούν για τον Εύρο, συγγνώμη, δεν θα διαφερθούν για τον Εύρο γιατί αγαπάνε τον Εύρο. Αλλά θα δουν ότι ένα Παπαδάκι, ο οποίος είναι μέσα στο κοινοβούλιο και ο οποίος βλέπει ότι όλος ο Εύρος είναι πάνω στον Παπαδάκι, κάτι πρέπει να κάνουν για να μην χάσουν ψήφους. Και για να μην χάσουν ψήφους, πραγματικά θα έρθουν, θα βουγκραστούν τον Εύρο και θα κάνουν έργα εδώ για να πάρουν τους ψήφους. Ας πάρουν τους ψήφους. Εμένα με ενδιαφέρει να λύσω ζητήματα. Τελευταίο ερώτημα. Πώς σας έχουν αντιμετωπίσει σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα? Υπήρξαν δύσκολες και εύκολες στιγμές ή ήταν πιο φλάτη η κατάσταση? Όχι οι πολιτικοί αντίπαλοι κτλ. Οι πολίτες. Οι πολίτες εκτιμάνε. Οι πολίτες τιμάνε, όπως και εγώ τους τιμάω, και δεν είναι αχάριστοι. Από το Ορμένιο μέχρι τη Σαμοθράκη ξέρανε ποιος είμαι και τι έχω κάνει για αυτόν τον τόπο. Διότι μπορεί, έχουμε και ήθιστε μάλλον, όλοι να αναπτύσσουμε τα βιογραφικά μας. Να λέμε ότι έχουμε μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξέρουμε γαλλικά, ξέρουμε πιάνα, και ότι έτσι θα εκπροσωπήσουμε τον Εύρο στο κοινοβούλιο. Για μένα αυτά καλές οι τυπικές γνώσεις, αλλά δεν είναι επί της ουσίας. Εγώ διαθέτω αγνά χαρακτηριστικά, αγνά πατριωτικά χαρακτηριστικά. Έχω διάθεση, αγωνιστικότητα για να μπορέσω να παλέψω πραγματικά για τα προβλήματα του τόπου. Και δεν λέω το βιογραφικό μου, αν τελείωσα πανεπιστήμιο, πού τελείωσα και σε ποιες ποινικές υποθέσεις έχω. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή του προεκλογικού αγώνα, τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος? Για μένα οι πιο δύσκολες στιγμές είναι οι ψόπλατες μαχαιριές. Γιατί δεν μπορώ να αντιδράσω. Πιστέψτε με, κύριε Σταυρή, δεν ξέρω αν είναι καλό να το λέω στην τηλεόραση, αλλά επειδή έχω μάθει να τα λύνω τα θέματα face to face και με τον τρόπο που ξέρω εγώ, όταν δέχομαι ισόπλατη μαχαιριά και επειδή ως υποψήφιος βουλευτής δεν πρέπει να κάνω κάποια πράγματα, αυτό με σφίγγει πάρα πολύ. Διότι αν δεν ήμουν υποψήφιος βουλευτής,
θα είχα πάρει κεφάλια. Αλλά τώρα, και όχι με μηνύσεις και δικαστήρια, παρόλο που είμαι δικηγόρος, δικομανής δεν είμαι. Θα είχα λύσει τα προβλήματα και το θέμα το οποίο είχαμε το συγκεκριμένο ή με οποιοδήποτε είναι, κατά πρόσωπο και με τον τρόπο που ξέρω εγώ. Αλλά τώρα ζορίζομαι και δεν μπορώ. Αν δεν εκλεγείτε, θα συνεχίσετε τον αγώνα? Φυσικά, ο αγώνας δεν σταματά ποτέ για τον Εύρο. Ο Εύρος είναι λατρεία, ο Εύρος είναι αγάπη, ο Εύρος είναι καψούρα. Δεν σταματάει ο αγώνας. Φυσικά από κάθε, οποιοδήποτε μετερίζει είμαι, θα προσπαθώ να αναδεικνύω τα προβλήματα, θα τα λέω χήμα όπως έχω μάθει, έτσι να το πούμε απλά, λαϊκά, κατανοητά στον κόσμο, χωρίς να μην έχει γκατζωμένο κανένας από το λαιμό, διότι δεν χρωστάω σε κανέναν, ίσα-ίσα με χρωστούν. Τους έχω πληρωμένους όλους, εννοώ με τους φόρους μου κτλ. Και με ό,τι υποχρεώσεις άλλες έχω, δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ πουθενά. Άρα λοιπόν, ως Έλλην ευρύτης πατριώτης, δεν τους χρωστάω, αυτοί μου χρωστάνε και θα τα λέω και θα διεκδικώ και θα αγωνίζομαι με κάθε κόστος. Δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω τον ευρύτη, ποτέ να προδώσω την ευρύτησα, όποιο κόστος και να έχει αυτό. Είτε μου δώσουν όλα τα εκατομμύρια του κόσμου ή όλα τα μέλια για να βάλω το χέρι μου μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός. Καλή, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την απόψινή εκπομπή στη Δέλτα Τηλεόραση. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις ειδήσεις, αλλά και στις έκτακτες ή τις τακτικές εκπομπές ενόψει των εκλογών. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.